Καλησπέρα, Πρόεδρε, από τη Λαμία. Καλησπέρα και σε εσά. Γεια σα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, το μάρμαρο θα το πληρώσουν μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι και τα εύκολα θύματα, κύριε Κουμπούρη. Ναι, κοιτάξτε, να σα πω, χρόνια τώρα οι συνταξιούχοι πληρώνουν για μια υπόθεση για την οποία δεν ευθύνονται. Δεν δανειστήκαμε τις συντάξεις μας. Δεν είναι δανεικά τους δανειστές, τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Είναι δικά μας χρήματα, δεν τα χρωστάμε σε κανέναν και βέβαια οι περικοπές αυτές γίνονται όχι όπως λένε ορισμένοι για να πάνε από τις μεγαλύτερες στις μικρότερες συντάξεις. Mm-hmm. Γίνονται πραγματικά για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, για να πάρουν φτηνό χρήμα αυτοί που θέλουν να κάνουν την λεγόμενη ανάπτυξη με θύμα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους φυσικά, γιατί και τα παιδιά μας, όπως ξέρετε, έρχονται στην ίδια κατάσταση. Και επειδή πρόσεξα ότι είπατε δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά άμεσα, να ξέρετε το εξής, ότι υπάρχουν μέτρα από τους προηγούμενους νόμους και από αυτούς που ψήφισε η κυβέρνηση, τα οποία θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα και θα μειώσουν τη συντάξη των συνταξιούχων, αυτών ας πούμε που βγήκαν... Είναι αληθές αυτό που λέτε, κύριε Κουμπούρη, γιατί έχει μία διαδρομή και μία συνέχεια. Εγώ αναφέρθηκα απλά στην τελευταία συμφωνία που είναι να εφαρμοστεί. Την τελευταία έχετε δίκιο, δηλαδή, αλλά εγώ το διευκρινίζω. Σωστά κάνετε. Ένας κόσμος, καταλαβαίνετε, που μας ακούει... Πολύ σωστά, γιατί τρέχουν οι περικοπές και από προηγούμενες συμφωνίες, αυτό λέτε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Και αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξη, οι περικοπές, ας πούμε, αυτό που λέμε της προσωπικής διαφοράς, ήδη τους έχουν κοπεί. Και στους υπόλοιπους συνταξιούχους, εμείς που είμαστε οι παλιότεροι, θα έρθουν να περικοπεί μετά σχεδόν από ένα χρόνο. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά μία αφέμαξη, ένα τάξισμα των συντάξεων, οι οποίες γίνονται προνοιακά βοηθήματα. Δεν πληρώσαμε να πάρουμε προνοιακά βοηθήματα. Πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή να πάρουμε συντάξεις. Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με αυτές τις πολιτικές και εμείς δεν αγανακτούμε στον καναπέ όπως αγανακτούν υποτίθεται ορισμένοι, και ούτε τρέχουμε στα δικαστήρια με ορισμένα δικαστικά γραφεία και ορισμένους οι οποίοι είναι εμπεταλμένοι σε αυτή τη δουλειά, κάποια δίκτυα για να στέλνουν τους συνταξιούχους με την ελπίδα ότι θα πάρουν πίσω τις συντάξεις. Είναι πολιτικές οι αποφάσεις και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε στους δρόμους και όχι στους καναπέδες και όχι στο ο εργατόκοσμος, συνταξιωτικός κόσμος πρέπει να βγει και να τους αντιπαλέψει. Τι κάνετε λοιπόν, κύριε Κουμπούρη, γιατί τα δύσκολα συνεχίζονται και έρχονται ακόμα πιο δύσκολα. Τι προτρέπετε εσείς, αναφέρεστε και σε όλη τη στερά Ελλάδα μέσα από το ένα, τι λέτε στους συναδέλφους σας που βλέπουν το εισόδημά τους στη σύνταξή τους να μειώνεται κάθε φορά που πηγαίνουν στο ATM? Εμείς τώρα έχουμε δύο αγωνιστικούς σταθμούς. Ναι. Ο ένας θα είναι τώρα με τις 17 του μήνα που θα γίνει η πανεργατική απεργία, θα πάρουν μέρος και οι συνταξιούχοι και θα συνεχίσουμε. Και την άλλη ημέρα ψηφίζονται τα μέτρα με δικιά μας συγκέντρωση σε όλη την Ελλάδα, σε συγκεντρώσεις. Το δεύτερο σταθμός είναι προγραμματίζουμε κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα από όλα τα σωματεία μας και θα κορυφώσουμε με τρεις πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Η μία θα γίνει στην Αθήνα, από τη Στερεά, από εκεί και κάτω δηλαδή που είστε εσείς, θα γίνει στην Αθήνα, από τη Θεσσαλία και πάνω στη Θεσσαλονίκη, και μία θα γίνει στην Κρήτη και θα συνεχίσουμε τους αγώνες, άλλο δρόμο δεν έχουμε. Καταλαβαίνω. Μάλιστα, κύριε Κουμπούρη, σε κάθε περίπτωση δείχνουν όλα τα δεδομένα ότι θα υποστείτε νέες περικοπές. Και δεν λέω να μην κάνετε κινητοποίησεις, προφανώς, γιατί πρέπει να μπλοκάρετε κάποιες διαδικασίες. Αλλά στα πλαίσια του μνημονίου, όπως μας λένε, είναι οι λυμμένες αποφάσεις. Είναι οι λυμμένες αποφάσεις, βεβαίως. Και αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο με τη δύναμη του λαού όταν τον μετρήσουν στους δρόμους και τους αντιπαλέψει. Μάλιστα. Αλλιώς αυτές οι αποφάσεις, αν σε μετράνε στον καναπέ και τα λοιπά, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι την καμήλα πρέπει να σκύψει να τη φορτώσει. Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το μπαλμό που δίνετε στους συνταξιούχους. Καλό βράδυ από τη Λαμία.